Τώρα θα περάσουμε στην παρέμβαση του Μανώλη Μανώλη, ο οποίος είναι εργαζόμενος στην Ελληνική Χρυσόσκη και συνδικαλιστής. Επειδή δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ για γνώριους λόγους, το έχουμε κάνει κλίση μέσα στο Viber. Μανώλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ναι, εγώ σας ακούω καθαρά. Ναι, μια χαρά. Μπορείς να ξεκινήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρεμβαίνεις. Καλησπέρα σας, λοιπόν, όπως σας είπαμε, με το όνομά του Μανώλης Μανώλης. Είμαι μεταλλολήψης από την Χαλκιδική. Από την Χαλκιδική που γνωρίσαμε από πρώτο χέρι το διχασμό και τα προβλήματα που μπορεί να φέρει μια επένδυση όταν η προτεραιότητα δεν είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία. Από την Χαλκιδική που ζήσαμε στο πετσί μας, τι σημαίνει διχασμό και σύγκρουση όταν τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα έρχονται είτε αντιμέτωπα μεταξύ τους, είτε ακόμα χειρότερο για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες, πηγαίνουν χέρι-χέρι και αλληλοβοηθούνται για να αλληλοκατασπαράξουν ολόκληρες κοινωνίες. Είτε αυτοί είναι κάτοικοι, είτε είναι περιβάλλον, είτε είναι εργάτες του τόπου. Καταλαβαίνουμε ότι η χρησιμοποίηση των μετάλλων, των ορυκτών από τον άνθρωπο, τον ανέβασαν ένα επίπεδο, ας πούμε, λαϊκά στην εξέλιξή του. Από τα κινητά και τα λάπτοπ μέχρι τις γέφυρες, τα τούνε και τους μαγνητικούς τοπογράφους, δεν ήταν υπερβολικό αν λέγαμε πως η ζωή μας στηρίζεται χρησιμοποιώντας ορυκτά και μέταλλα. Από τους ανθρώπους ενός φυσικού πόρου για να καλυτερεύσει τη ζωή του. Μιλάμε για μια ακραία εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας με μοναδικό σκοπό και στόχο το υπερβολικό κέρδος μιας κούφτας ανθρώπων, μιας κούφτας παρασίτων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν ούτε καν που βρίσκεται ο τόπος από τον οποίο θησαυρίζουν. Και ειδικά όταν μιλάμε για εξορίξεις και μεταλλευτικές εταιρείες, μιλάμε για εταιρείες που λειτουργούν με τα πιο σκληρά κριτήρια του καπιταλισμού. Δεν είναι ότι απλά κοιτάνε να έχουν περισσότερο κέρδος. Αυτό θα ήταν το απλό. Μιλάμε για εταιρείες που τα ποσοστά του κέρδους τους είναι τέτοια που πραγματικά δεν υπάρχει έγκλημα που να μην ρισκοκινδυνεύσουν να το πράξουν. Προσωπικά ζώντας και δουλεύοντας μέσα σε αυτό το σύστημα, ξέρω πόσο επικίνδυνο είναι όταν αγνοείται η τοπική κοινωνία και οι ανάγκες της. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στο υπάρχον σύστημα, γιατί αυτός είναι ο καπιταλισμός. Οι πλούσιοι και οι ισχυροί αποφασίζουν και οι τοπικές κοινωνίες πληρώνουν το τίμημα. Το τίμημα για τα συμφέροντα των λίγων. Ας μην γελιόμαστε. Όλα αυτά που λέμε δεν είναι μια πραγματικότητα που αφορά μόνο τη Χαλκιδική. Είναι το ίδιο μοτίβο παντού, όπου και κοιτάξει. Από τη Χαλκιδική μέχρι τη Λάβη, την Τολεμαΐδα και από τη Χίο μέχρι τα ορυκτή ανάω τον κόσμο. Παντού αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν πάντα την ίδια τακτική. Το ίδιο στρατηγικό σχέδιο, όπως το ονομάζουν. Παλιά είχαν τις κάντρες και τα κατρεφτάκια. Στους Ιταλινείς της Αφρικής για να τους ξεγελάσουν και να πάρουν το πλούτο τους. Σε εμάς ήρθαν με τα χρυσά κουτάνια. Τα επιχειρήματα όμως πάντα ήταν τα ίδια. Οι εξωτερικές εταιρείες έρχονται και παρουσιάζουν σαν ανάπτυξη και πρόοδος όλα αυτά που λένε. Αυτές οι λέξεις είναι, θα τις ακούσετε όσο περισσότερο καμία άλλη. Τις λένε και τις λένε ξανά. Αλλά ανάπτυξη και πρόοδος με τι κόστος. Αν τους ρωτήσετε ποιο είναι το κόστος και για ποιο είναι το κέρδος, αυτά τα δύο ερωτήματα δεν θα μπορέσουν να τα απαντήσουν ποτέ. Τι πώς να τα απαντήσουν δηλαδή, και τι να πούν, ότι κόστος είναι οι ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον του τόπου που ζείτε. Δεν θα το πούνε ποτέ αυτό. Όσο για τα χρυσά κουτάλια που ανέφερα παραπάνω, μπορεί να ακούγεται λίγο αστεία η φράση, αλλά ακριβώς αυτά τα λόγια ήταν λόγια των στελεχών της Ελληνικής Χρυσός πριν περίπου 20 χρόνια όταν πρωτοήρθαν. Μας είχαν πει πως θα τρώμε με χρυσά κουτάλια
και η περιοχή μας θα είναι το Monte Carlo των Βαλκανίων. Αυτά μας έλεγαν. Και αν σε κάποιους φανταστεί αυτά, ίσως σε λίγο καιρό να τα ακούσετε κι εσείς και να μην θεωρηθείτε. Και τι απέγιναν μετά από τόσα χρόνια λοιπόν τα χρυσά κουτάλια που τάζανε στον κόσμο και στους εργαζομένους, όταν τελικά κατέφεραν και μετά από πολλά χρόνια πήραν όλη τη διάρκεια που χρειαζόταν για να ξεκινήσουν την επένδυσή τους, τα χρυσά κουτάλια έγιναν εκβιασμοί και απειλές τόσο στα καλωδίου προκειτά, πάντας να υπογράψουν 12 ώρες βάρδιες κάτω από τη γη, το οποίο τελικά δεν τα κατέφεραν. Τα Monte Carlo έγιναν σχολεία χωρίς θέρμανση που παρακαλάνε εταιρείες ως σύγχρονες σωτήρες για λίγο πετρέλαιο. Τα κέντρα υγείας μας έγιναν σταθμοί διακομιδής, και αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν προλάβεις δηλαδή να φύγεις από εκεί για να πας σε κάποιο κοντινό νοσοκομείο. Για να βρεις κάποιο μέσο, να μετακινηθείς, και όταν λέω μέσο, δεν εννοώ κανένα ασθενοφόρο, δεν είμαστε τρελοί να ζητάμε τέτοιες υπερβολές. Ένα απλό αεροπορικό να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτά είναι τα Monte Carlo που φτάσανε. Τι άλλο μπορεί να ακούσετε τώρα αυτό το διάστημα από τις εταιρείες που θέλουν να σπουδάσουν να πάρουν τον πλούτο του. Θα σας πούν για την αηφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τις κλίνες ασφαλείες που θα βάλουν οι επιτροπές προστασίας που θα φτιάξουν οι ίδιες, αλλά και οι επιτροπές ελέγχου του κράτους. Αυτά ακριβώς είχαν πει και σε εμάς. Τι απέγιναν τελικά μετά από τόσα χρόνια όλες αυτές οι όμορφες κουβέντες, τα γυαλιστερά, οι γυαλιστερές μπροσούρες που είχαν γεμίσει όλη την περιοχή και τα τεράστια, πολύ μεγάλα μπάνερ που διαφημίζαν όλα αυτά? Έγιναν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά παραγγελία. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα σας παρουσιάσουν δεν θα είναι αυτή που τελικά θα ισχύσει. Και εξηγούμε τι λέω. Άλλη μελέτη μας είχαν παρουσιάσει τα πρώτα χρόνια και άλλη έχουμε τώρα. Τότε ήταν μία μπερ που θα μπορούσε να πει πως σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να διασφαλίσει το περιβάλλον. Είχε ανταποκριτικά και έχουν πολύ ψηλά για την περιοχή, επενδύσεις, αναπλάσεις χώρων, παραλιών, λιμάνια και όλα αυτά τα ωραία. Με εκείνη την μπερ πίστηκαν οι ντόπιοι κάτοικοι και τελικά συμφώνησαν να χρησιμοποιηθεί ο τόπος τους, ο πλούτος της περιοχής τους για αυτή την επένδυση, όπως το ονομάζουν αυτή η επένδυση. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν είχαμε συμφωνήσει σε άλλο πράγμα, έχουμε μία άλλη ΠΕ, μία ΠΕ που γράφτηκε ή μάλλον οράφτηκε από τα αρμόδια υπουργεία πάνω στα μέτρα που ήθελε ο επενδυτής. Ακριβώς, ούτε πόντος περισσότερος. Πιο εφαρμοσμένο κουστούμι δεν θα μπορούσε να γίνει. Λες και το έγραψε ή έγραψε η ίδια εταιρεία και το Υπουργείο απλά το μετέφρασε. Λέω τώρα. Όσο για τις επιτροπές ελέγχου και παρακολούθησης, αυτός είναι ο ορισμός της πράσης Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνάη. Η εταιρεία είναι αυτή που πληρώνει μία άλλη εταιρεία για να την ελέγχει. Πόσο να το αναλύσω τώρα αυτό. Ο υπάλληλος θα καταγγείλει το αφεντικό, τα πλαίσια του καπιταλισμού. Τελεία. Και ο νόμο είπε. Όσο για δημοκρατικό έλεγχο, εκεί δυστυχώς είναι για κλάματα. Και λέω για κλάματα γιατί δεν μπορεί να είναι για γέλια. Δεν μπορεί να γελάσεις όταν ξέρεις ότι η σαφίλα αυτού του συστήματος κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Τα εγκλήματα, όπως τα εγκλήματα των τεμπών, συμβαίνουν παντού σε αυτή τη χώρα. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν μειώσει τον αριθμό των ελεκτικών υπαλλήλων, υποβαθμίζοντάς τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιτεωρητές και υπάλληλοι στις υπηρεσίες για να κάνουν τη δουλειά τους. Την επιθεώρηση μεταλλείων βορείου Ελλάδας. Υπάρχουν τρεις επιθεωρητές. Καλά ακούστηκα. Τρεις επιθεωρητές. Για χιλιάδες εργοτάξια, οι οποίοι, ακούστε τώρα το τρελό, πρέπει
πρέπει να ενημερώσουν την επιχείρηση, ελληνικό χρυσό στην εκείνη περίπτωση, πότε θέλουν να την επισκεφτούν για να την ελέγξουν. Αυτό αυτοί το ονομάζουν έλεγχο. Και σκεφτείτε ότι εμείς μένουμε στην υπηρετική χώρα, 90 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και προσωπικά εγώ, που δουλεύω 20 χρόνια περίπου σε αυτή την επιχείρηση, έχω δει τους επιθεωρητές 3 με 4 φορές, στα 20 χρόνια ξαναλέω. Εσείς στοιχείο, πόσες φορές πιστεύετε ότι θα προλάβετε να τους δείτε? Τα ίδια ακριβώς φυσικά με τις επιθεωρήσεις μεταλλείων ισχύουν για τις επιθεωρήσεις εργασίας, όπου η έλεγχη είναι σπάνιοι έως ανύπαρκτη. Η εργοδοτική αυθαιρεσία κάνει πάρτι στο εργοτάξιο των σχολιών, κυρίως από τους εργολάβους, με ωράρια που ξεχυλώνονται κατά το σπουδ και με μέσα ατομικής προστασίας που αγοράζονται από τους ίδιους τους εργαζομένους. Και πώς να μην γίνει βέβαια όλο αυτό, αφού αρκετοί από το Υπουργικό Συμβούλιο των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο της τωρινής και των προηγούμενων αριστερών κυβερνήσεων, ήταν και συνεχίζουν να είναι χωμένοι σε εργολαβικές εταιρείες ή έχουν μεγάλα πακέτα μετοχών της Ελντοράδου. Τι φαντάζεστε, ποιανόν τα δικαιώματα και ποιανόν τα κέρδη πιστεύετε ότι θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν όλοι αυτοί? Εννοείται ότι η ερώτηση είναι απλά ρητορική. Θα πρέπει βέβαια να γίνει κατανοητό πως δεν είμαστε εχθροί με τις εξορίξεις. Δεν είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη. Θέλουμε και εμείς, πρώτοι από όλους θα έλεγα, ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας. Αλλά για αυτό το σκοπό δεν θα επιτρέψουμε να μας πούν ότι για να ζήσουμε εμείς καλά, που δεν θα ζήσουμε κιόλας καλά στην τελική, πρέπει να θυσιάσουμε το μέλλον τους. Αν είναι να έρθει λοιπόν η ανάπτυξη, ας έρθει με σεβασμό για τον άνθρωπο, για τον τόπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι κάτοικοι της Χαλκιδικής, όπως και εσείς εκεί στοιχείο, δεν ζητάμε ούτε ψίχουλα, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις. Χορτάσαμε πλέον χρόνια τώρα από αυτά. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν λείπει η πραγματική διαβούλευση και όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται εν κρυπτό, κάτω από τραπέζια και με μυστικά τηλέφωνα, τότε πάντα οι τοπικές κοινωνίες καταλήγουν να πληρώνουν τον κόστος. Δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη γενικά και αόριστα. Είμαστε ενάντια στην καταστροφή και στην λαϊλασία. Και για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δεν τους πιστεύουμε, δεν τους εμπιστευόμαστε. Και πώς να το κάνουμε? Έχουμε αποδείξεις για αυτά που λέμε. Υπάρχουν αποδείξεις. Εμείς ειδικά τα έχουμε ζήσει. Ό,τι κάναν σε εμάς, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν να κάνουν και σε εσάς. Κλείνοντας, επειδή έχετε πολύ κόσμο να ακούσετε, είναι πάρα πολύ ωραία συζήτηση, θα προσπαθήσω να την ακούσω όλοι, θέλω να σας πω να κρατήσετε αυτό το πάθος, αυτή την αντίσταση, αυτή την οργάνωση του αγώνα που έχετε πετύχει, που πραγματικά τη ζηλεύω. Αγωνιστείτε για τη χείο σας και να ξέρετε πως δεν είναι μόνο όλα αυτά τα κοράκια και τα αρπακτικά τα βλέμματά τους πάνω σας. Είμαστε και όλοι εμείς. Όσοι ανησυχούμε, αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε. Ειλικρινά, ο αγώνας σας μας δίνει ελπίδα. Στη Χαλκιδική μάθαμε ότι το τίμημα είναι βαρύ και πληρώνεται από τον κόσμο, όχι από τις εταιρείες. Η φυσική πόρη δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία κανενός επενδυτή. Είναι το κοινό μέλλον όλων μας. Αγωνιστείτε γι' αυτό. Σαν μεταλλορύχος, σας ευχαριστώ ειλικρινά για τον αγώνα που κάνετε για να κρατήσετε τον κοινό μας πλούτο εκεί, μέσα στη γη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα.